Γεια σας, είστε στην υβριδική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλβη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Με τον Κέντρικ Ναν να πετυχαίνει μεγάλο μπάζερ μπίτερ καλάθι, ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 81-79 στην έδρα της Virtus Bologna. Το τριφύλι ανέβηκε στο 21-11 και παρέμεινε στη δεύτερη θέση, όντας πλέον ακόμα πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρα στην φετινή EuroLeague. Κορυφαίος της αναμέτρησης με 20 πόντους και ηγητική εμφάνιση ήταν ο Κώστας Λούκας. Ενώ 16 πόντους, 5 rebound και 5 assist είχε ο κομβικός Ναν που μίλησε όταν χρειάστηκε. Στο βόλεϊ ανδρών, ο ΠΑΟΚ πήρε το πρώτο σετ, όμως ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση και έφτασε στην ανατροπή επικρατώντας με 3-1 σετ. Έτσι, οι Ερυθρόλευκοι τσέκαναν το εισιτήριο για τον απόψινο τελικό του Final Four του κυπέλου Ελλάδας που διεξάγεται στη Λάρισα. Στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του τον Μίλωνα, που προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του στον τελικό του θεσμού, αποκλείοντας τον έτερο ημιτελικό με 3-1 σετ τον Παναθηναϊκό. Στο ποδόσφαιρο, δεύτερη αγωνιστική των play-out σήμερα, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης στις 3, Βόλος Κηφισιάς στις 5.30, ΠΑΣ Γιάννινα Πανετολικός στις 7.30 και Όφη Ατρόμητος στις 8. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο ξεχωρίζει από το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα. Έχουμε αναμετρήσεις από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Μια προσφορά της Betsson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.